Να καλωσορίσω και τον Νίκο Μπογιόπουλο. Γεια σου, Μάκη. Έναν ωραίο συνομιλητή. Γεια σου, Νίκο μου, αγαπημένε. Πώς πάει η Φουρτούνα? Εντάξει. Όλα καλά. Όλα καλά. Ναι. Μα μου λέει ο Ρουμελιώτης για την Όμη Κλάνγκια, του λέω τουλάχιστον να μιλάς για αυτά που ξέρεις στη ζωή. Προτιμώ την Όμη Κάμπελ. Πρώτον, είναι ωραία γυναίκα και δεύτερον, δεν θα έχει και πολλά να σου πει. Οπότε θα κοιμάσαι ήσυχος, γιατί μου λέει με την Κλάιν να κοιμάσαι, λέει, με την Κάμπελ να κοιμάσαι και με την Κλάιν να ξυπνάς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, την παρακολούθησα τη συζήτηση. Να την πατήσει κιόλας όπως το Τζίπρα και να λες την Κλάιν να την κάνεις Κάμπελ. Είναι ένα θέμα αυτό, σοβαρό. Είναι. Έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος. Μ' άρεσε ο Μίτσο Παπαχρήστο, έτσι όπως μίλησε. Τους είπε μάγκες εδώ πέρα, δεν ήρθαμε για να περάσουμε καλά και να τραγουδάμε. Χρειάζεται να κάνουμε και άλλα πράγματα, να σηκώσουμε τη γροθιά μας. Και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Γιατί το να μαζεύονται οι συνήθεις ύποπτοι κάθε φορά όπου γίνεται κάτι για να εκδηλώσουν την διαφορετικότητά τους είναι ωραίο. Αλλά χρειάζεται και συμμετοχή των όλων των άλλων. Πού είναι ο υπόλοιπος κόσμος? Η ΕΡΤ είναι μια αφορμή, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω ότι πάει κανείς για την ΕΡΤ, διότι θυμάσαι το ΚΚΕ πόσες νότες διαμαρτυρίας εξέδωσε για την άνηση συμπεριφορά σε προεκλογικές περιόδους. Εγώ να δεις πόσες θα εκδώσω τώρα. Α, μπράβο. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Θυμάσαι, αυτό είναι το ζήτημα είναι αυτό, ότι η ΕΡΤ ήταν ένα κομμάτι εργαζόμενου λαού υποκατοχή και ήταν στα χέρια των αφεντικών, των εκάστοτε αφεντικών, όπου οι εγκάθετοι τους επικεφαλής έκαναν ό,τι γούσταραν. Επομένως. Κοίταξε να δεις τώρα. Υπάρχουν πολλές πλευρές αυτής της ιστορίας. Να σου πω μία. Ο Ηλίτης είχε διατελέσει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΙΡ αμέσως μετά τη Χούντα. Ο Χατζηδάκης διετέλεσε διευθυντής του τρίτου προγράμματος. Ναι. Ο Κατράκης είχε ντύσει με τη φωνή του και με την παρουσία του τα πρώτα εκείνα χρόνια της μεταπολίτευσης στην ΕΡΤ. Και έρχεται σήμερα ο Κεδίκογλου, ο οποίος διέπρεψε στα πρωινάδικα των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, και είναι ο Κεδίκογλου αυτός που την έκλεισε την ΕΡΤ και ανήγγειλε μια νέα, λέει, τηλεόραση με άλλη αισθητική. Ο Κεδίκογλου. Νομίζω ότι αυτό είναι μέσα σε όλα αυτά τα οποία πρέπει να συμπεριλάβουμε, να τα πάρουμε υπόψη μας. Επίσης θυμάμαι, ήμουν παιδί εγώ τότε βέβαια, θυμάμαι κάτι τύπους που λέγανε ότι παρέλαβαν ασθενήν και τον έβαλαν στο χειρουργείο, έτσι δεν έλεγαν? Βέβαια. Λοιπόν, ήταν απίθανο αυτό που είπε προχτές ο Στουρνάρας. Ο Στουρνάρας στη Βουλή, δεν ξέρω αν τον άκουσες, δεν είπε βέβαια χειρουργείο. Τι είπε? Βάλαμε, λέει, την ΕΡΤ στο συνεργείο. Η απόσταση δηλαδή αυτών των 40-45 χρόνων ήταν μια απόσταση που διανύσαμε ανάμεσα στο χειρουργείο και στο συνεργείο. Σωστά. Έτσι. Τώρα, έχουν ακουστεί αυτές τις μέρες τι κάστρο βολεμένων τους έχουν πει, τι Jurassic Park τους έχουν πει, τι λαμόγια τους έχουν πει, Σιλίβδιν, έτσι. Μόνο Μικροτσούτσουνος δεν τους έχουν πει ακόμα. Σωστά. Όλα τα έχουν πει. Όλα τα έχουν πει. Αυτό, βέβαια, δεν είναι κάτι καινούριο, όπως πολύ καλά ξέρεις. Πριν από το κάστρο των βολεμένων στην ΕΡΤ, υπήρχε το κάστρο των τεμπέληδων σε ό,τι αφορά τους καθηγητές. Πριν από αυτούς, υπήρχε το κάστρο των χρυσοπληρωμένων σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους στο μετρό. Πριν από αυτούς, υπήρχε το κάστρο των συντεχνιών σε ό,τι αφορά συλλήβδιν τους δημοσίους υπαλλήλους. Πριν από αυτούς υπήρχε το κάστρο των διεφθαρμένων σε ό,τι αφορά τους λιμενεργάτες, τους ναυτεργάτες κτλ. Κτλ. Τώρα, είναι προφανές ότι αυτή η χώρα, η οποία ηρίστο εν παρόδο είναι ένα κάστρο πολιτικής απειλής που απαρτίζεται από τους όλοι μαζί τα φάγαμε, στην πραγματικότητα είναι ένα κάστρο ελαττημένων, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτοί που τα λένε αυτά για τα κάστρα των βολεμένων είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προκαλέσει 3,5 εκατομμύρια ανέργους, 500.000 παιδιά να λιμοκτονούν και πολλά από αυτά να λιποθυμάνε από ασυτεία στα σχολεία. Είναι αυτοί που έχουν κρατήσει 1.000.000 συνταξιούχους να ζουν με 500 ευρώ το μήνα και πάει λέγοντας, είναι γνωστά αυτά τα οποία. Και αυτοί είναι που μιλάνε για κάστρα βολεμένων, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για τους επικεφαλείς των σταυροφόρων,
ενός ανίποτου κοινωνικού και αντιλαϊκού μίσους, το οποίο παίρνει πολλές φορές κανιβαλικά χαρακτηριστικά. Ναι, τώρα, όλη αυτή η διαμαρτυρία. Μισό λεπτό, Νίκο. Δεν νομίζω. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, και πριν δηλαδή, η τηλεόραση σηματοδοτούσε την πιο χυδαία έκφραση της εξουσίας επικοινωνιακά. Ήταν το μέσο της προπαγάνδας όλων των εξουσιών. Παντού στον κόσμο, αλλά στην χώρα μας έγινε με τον πιο χυδαίο τρόπο. Εκεί μέσα λοιπόν υπάρχουν εργαζόμενοι και εργαζόμενοι. Υπάρχουν δύο ταχυτήτων άνθρωποι. Και αυτό πρέπει να το διαχωρίσουμε. Στο όνομα βεβαίως των εργαζομένων και των ανθρώπων οι οποίοι πολύ άξια βρίσκονται εκεί για να εργαστούν, δεν μπορούμε να αθώσουμε όλους τους άλλους και Λοιπόν, να τους αφήσουμε στην ησυχία. Αυτό λοιπόν τους. Για το οποίο μιλάμε, αυτό για το οποίο διαμαρτυρόμαστε και εκείνος το οποίο συμπαρεστάμεθα και επιδεικνύουμε αλληλεγγύη, δεν είναι η κρατική ΕΡΤ, η οποία λειτουργήσε επί 40 χρόνια ως η κομματικοδίαιτη η ΕΝΕΔ του εκάστοτε χαλίφη. Δεν υπερασπιζόμαστε αυτό το πράγμα. Δεν υπερασπιζόμαστε την εκάστοτε κυβερνητική ΕΡΤ. Δεν υπερασπιζόμαστε την ΕΡΤ ούτε της διασπάθησης, ούτε της ρουσφετοκρατίας εν ολίγης. Δεν υπερασπιζόμαστε την ΕΡΤ του κυρίου Κεδίκογλου, ο οποίος έχει διορίσει καρεκλοκένταυρους για τους οποίους χρειάζονται 24 ιδιαίτερες γραμματείς. Δεν υπερασπιζόμαστε αυτή την ΕΡΤ. Ο τελευταίος οικονομικός διευθυντής που διόρισε ο κύριος Κεδίκογλου προσέλαβε 9 ιδιαίτερες γραμματείς. Ο κύριος Κεδίκογλου και η κυβέρνησή του, η οποία η πρώτη κυβερνητική πράξη που έκανε ήταν να διορίσει τον κύριο Λιάτσο επικεφαλής της ΕΡΤ και τον κύριο Λιάρο, κάτι παράλληλο, δεν θυμάμαι τι ακριβώς είναι, νομίζω ότι το ίδιο ξέρει τι δουλειά κάνει στην ΕΡΤ. Υπερασπιζόμαστε αυτή την ΕΡΤ. Υπερασπιζόμαστε αυτό το οποίο θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι η ΕΡΤ. Το επιθυμητό δηλαδή. Τι δηλαδή. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα σε μια δημόσια και όχι σε μια κυβερνητική και κρατική τηλεόραση. Υπερασπιζόμαστε δηλαδή το δικαίωμα στη δημοκρατική πληροφόρηση. Δεν υπερασπιζόμαστε την ΕΡΤ που έχει μέσα αυλικούς τσιράκια και πάει πολύ αυτοί οι οποίοι μετέτρεψαν την ΕΡΤ σε αυτό που τη μετέτρεψαν να βάζουν στο ίδιο τσουβάλι τους χιλιάδες σκληρά και τίμια εργαζόμενους με εκείνη τη χούφτα των πραγματικά βολεμένων, των πραγματικά παρατρεχάμενων, των πραγματικά καρεκλοκένταυρων και των πραγματικά εξαχριωμένων κομματανθρώπων του τροϊκοματικού Σωλήνα. Ναι. Αυτό που ζούμε δηλαδή στην ΕΡΤ, Μάκη μου, είναι μια περίληψη, είναι μια μικρογραφία αν θέλεις, αυτού το οποίο ζούμε ως χώρα, ως λαός. Αυτοί δηλαδή που κατάντησαν την Ελλάδα εδώ που την κατάντησαν, αυτοί που έφεραν τον ελληνικό λαό στο σημείο που τον έχουν φέρει, οι ίδιοι δηλαδή που έχουν καταντήσει την ΕΡΤ και που την έχουν καταντήσει, εμφανίζουν μετά τα ανδραγαθήματά τους εντός αγωγικών ως τι, σαν απόδειξη τάχα μου ότι αυτοί οι ολετήρες είναι και εξυγιαντές, είναι και σωτήρες. Δηλαδή το πράγμα είναι τόσο τραγικό που αρχίζει να έχει και πλάκα από ένα σημείο και μετά. Σωστά, μόνο που έχω μια μικρή αντίρρηση σε αυτά που λες, ότι αφορά στη χούφτα, δεν πρόκειται περί χούφτας. Εγώ τουλάχιστον είναι το ιδεατό αυτό, έτσι το επιθυμητό, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να συμβαίνει. Δεν ήθελα ένα τέτοιο ξεπεσμένο συνδικαλισμό που δεν τον σέβεται κανένας. Ήθελα ένα συνδικαλισμό με τον πύχη πολύ ψηλά, να ξεσηκώνει τον κόσμο και να πάλεται ο τόπος για την υπεραξία του εργαζόμενου. Εκεί δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Γνωρίζει πολύ καλά ότι η κάθε παράταξη είχε τα τσιράκια της και δεν είναι μόνο η χούφτα της βιτρίνας, της ΕΡΤ, αλλά είναι και ένα κομμάτι μέσα από τους εργαζόμενους που τοποθετήθηκε με πολιτικά κριτήρια. Λέω ότι από αυτούς 650 δημοσιογράφους της ΕΡΤ, ας κάνουμε μια διαλογή να δούμε ποιοι ήταν οι τίμια εργαζόμενοι, οι ταπεινοί και σεμνοί του λόγου εργάτες. Έτσι. Και ποιοι είναι οι άλλοι. Καμία αντίρρηση. Έτσι. Σε αυτά τα παιδιά τα οποία είναι τεχνικοί και τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, η συντριπτική τους πλειοψηφία
ας κάνουμε το ίδιο. Σε εκείνα τα κορίτσια που κλαίγανε προχτές στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, ας κάνουμε το ίδιο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται με όρους και δίκογλου. Και πολύ περισσότερο, δεν μπορεί να γίνεται, ξαναλέω, το φρανκένσταϊνικό τους δημιούργημα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ως το επιχείρημά τους για να μας βάλουν και στη Λεμιτόμο. Όχι βέβαια. Όχι και έχουν το θράσος να λένε ότι πρέπει να απολύσουν 3.000 ανθρώπους, γιατί ήδη με την πολιτική τους έχουν απολυθεί 1,5 εκατομμύριο ιδιωτικοί υπάλληλοι. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Εκ των Ουκάνευ είναι το αυτονόητο. Ζήτησε, η Τρόικα ζήτησε για να δώσει το 5,1 δις, ζήτησε την κεφαλή επιπίνα και αυτόν τον ανθρώπων. Τώρα και να σου πω και κάτι όχι άλλο. Όχι τον συγκεκριμένο, όποιον, τον όποιον. Ναι, να σου πω και κάτι άλλο, γιατί εδώ υπάρχει μια απίστευτη υποκρισία. Υπάρχει και μια απίστευτη υποκρισία σε αυτό το υπαρκτό ζήτημα που έχει να κάνει με τα ζητήματα της δημοκρατίας, έτσι. Γιατί βεβαίως, μπάστα, αυτή η χώρα κυβερνιέται με προεδρικά διατάγματα, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με επιστρατεύσεις, με συκοφαντίες, με κοινωνικό κατατεμαχισμό, με διαρκείς επιχειρήσεις κοινωνικού αυτοματισμού. Αλλά εσύ θα το θυμάσαι, να το θυμηθούν και οι ακροατές. Η πρώτη πράξη κυβερνητική, η οποία έγινε μετά την ψήφιση του μνημονίου, ήταν όταν ένας υπουργός οικονομικών, Παπακοσταντίνου τον λέγανε τότε, αποφάσισε με υπουργική απόφαση ότι ο εκάστοτε υπουργός οικονομικών μπορεί, λέει, να υπογράφει διεθνείς συμβάσεις της χώρας χωρίς καν να ενημερώνει τη Βουλή, όχι να ψηφίζει η Βουλή, χωρίς καν να την ενημερώνει. Δηλαδή εδώ έχουμε την αποθέωση του Λετά Τσεμουά, Λουδοβίκη. Λοιπόν, ο υπουργός, ο εκάστοτε ο οικονομικών, θα υπογράφει διεθνείς συμβάσεις της χώρας χωρίς να ρωτάει κανέναν, δηλαδή βλέπε δανειακές συμβάσεις. Ο εκάστοτε υπουργός θα λέει σήμερα κλείνω την ΕΡΤ, αύριο κλείνω τη ΔΕΗ, μεθαύριο κλείνω την ΕΙΔΑΠ, παραμεθαύριο κλείνω τα αμυντικά συστήματα και πάει λέγοντας. Έτσι, από πού τα φέραν αυτά από το σπίτι τους? Τσιφλίκι τους είναι. Όμως, αυτή η δημοκρατία που περιγράφω, που κάποιους πολύ τους έχει εκπλήξει το περιεχόμενό της, δεν είναι η δημοκρατία που βγάζει 95% παράνομες και καταχρηστικές όλες τις απεργίες των εργαζομένων από συστάσεως αυτού του κράτους? Αυτή δεν είναι? Σωστά. Δεν είναι αυτή η δημοκρατία που έστειλε τα ΜΑΤ στην υπηρεσία του βιομήχανου Μάνεση, γιατί έπρεπε, λέει, να ανοίξει το εργοστάσιο που το είχαν κλείσει οι Χαλιβουργοί? Έτσι δεν είχαν πει? Ακριβώς. Μετά από 20 μέρες το εργοστάσιο το έκλεισε ο βιομήχανος, ο Μάνεσης. Είδες εσύ να στείλουν τα ΜΑΤ κατά του Μάνεση για να ανοίξουν το εργοστάσιο, όπως το είχαν στείλει για να το ανοίξουν τάχα μου χτυπώντας τους απεργούς? Αυτή η δημοκρατία είναι. Δεν μπορεί κανένας να εκπλήσεται, δηλαδή. Ωραία. Επίσης θεωρώ ότι είναι όλο το επιχείρημα ότι δεν μπορούσαμε να δώσουμε με αξιοκρατικά κριτήρια να μειώσουμε τον πληθυσμό στην ΕΡΤ, διότι θα ξεσηκωνόταν ο κόσμος και μπορεί με τα ΜΑΤ να είχαμε τραυματίες και νεκρούς. Πιο πολλοί κινδυνεύουν από τον τρόπο που μπαίνουν μέσα στην ΕΡΤ παρά με τον τρόπο που θα βγουν, διότι έμπαιναν λεφούσια μέσα εκεί για να εργαστούν, διορισμένοι όλοι με κομματικά κριτήρια αυτοί που έμπαιναν, ενώ οι πραγματικοί εργάτες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υπέφεραν, μου περιέγραφαν εργαζόμενοι, ότι κατά τη διάρκεια Ολυμπιάδων οι μάγκες αυτοί πήγαιναν στα πεντάστερα και εκείνοι που δούλευαν κοιμόντουσαν στους καναπέδες και στο πάτωμα. Ναι. Τρελά πράγματα. Σύμφωνο απόλυτα. Απίστευτα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πραγματικά. Το 2005, το 2004 μάλλον, το 2004, η ΕΡΤ του Euro, η ΕΡΤ της Eurovision, η ΕΡΤ, ξέρω εγώ τι άλλα ανδραγαθήματα είχαν γίνει τότε, τι άλλα σπουδαία πράγματα, που γίνονταν όλες αυτές οι λαμογές που περιγράφεις. Η ΕΡΤ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Η ΕΡΤ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, με ναι. Με τον Παναγούλια τότε, τι... Ποιος ήτανε, όχι να πάμε τώρα για με τους... μεγάλη αρπαχτή, η μεγάλη αρπαχτή. Με τους φρέσκους τώρα. Ποιος ήταν υπουργός πολιτισμού εκείνης της κυβέρνησης? Ποιος ήτανε? Δεν ήταν ο κύριος Σαμαράς?
Άλλος ήτανε. Άλλος Σαμαράς ήταν υπουργός πολιτισμού. Μα το γνωρίζει ότι έχει πιει από το Άγιο Δισκοπότηρο των κομμάτων αυτών και ως εκ τούτου έχει μεν το επιχείρημα ότι εντάξει, τι να κάνουμε, αυτό ήταν, αλλά δεν πρέπει να αλλάξει. Σωστά. Βεβαίως να αλλάξει. Δεν αλλάζει όμως. Και επειδή έτσι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, έτσι δεν είναι. Σωστά. Αυτό δεν ισχύει πάντως στον κόσμο. Έτσι. Αφού λοιπόν το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και αφού υπόλογοι για αυτή την κατάσταση που επικρατούσε στην ΕΡΤ είναι η πολιτική της προϊστάμενη, λοιπόν, υπεύθυνη. Να αλλάξει από εκεί. Ναι. Να φύγει ο κύριος Σαμαράς λοιπόν. Να φύγει ο κύριος Σαμαράς, γιατί αυτός είναι υπόλογος και υπεύθυνος. Να φύγει ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος τώρα το παίζει δημοκρατικά εύθυκτος, αλλά αυτός είναι που έφτιαξε το νόμο που δίνει σήμερα το δικαίωμα στο Σαμαρά. Το 11 είχε γίνει αυτό. Που δίνει σήμερα το δικαίωμα στο Σαμαρά να βγάλει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ΕΡΤ. Γιατί το νόμο για να μοιράσουν τις συχνότητες, ποιος τον έκανε? Η Μαρίκα. Λοιπόν, να φύγει αυτός. Γιατί αυτή είναι η κεφαλή του ψαριού που βρωμάει. Λοιπόν, τώρα από εδώ και πέρα το μόνο που μπορούμε να στοχεύουμε είναι οι εγγυήσεις με τις οποίες θα επανέλθει ο πληθυσμός να εργαστεί. Για να όχι, εγώ δεν σε διακόπτω για να σου πω καθαρά ότι μου είναι παντελώς αδιάφορο σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα που σχεδιάζουν. Η επόμενη μέρα που σχεδιάζουν θα είναι επίσης μια μαύρη μέρα, όπως το κλείσιμο που κάνανε. Μπορεί να μην είναι τόσο μαύρη, θα μου πεις, να έχει και λίγο γκρίζο. Εντάξει, συμφωνώ. Αλλά μου είναι αδιάφορο από ένα σημείο και μετά. Μου είναι αδιάφορη αυτή η τακτική των ελιγμών την οποία αναζητούν. Ωραία, επειδή σε εμπιστεύομαι, πες μου λοιπόν πού στοχεύουμε. Ποιος είναι ο στόχος ο πολιτικός τώρα απέναντι σε αυτό? Τι θέλουν να κάνουν αυτοί? Όχι, εμείς που στοχεύουμε. Α, εμείς που στοχεύουμε. Εμείς... Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Αφού ξεκαθαρίσουμε ότι το ζήτημα δεν είναι η υπεράσπιση της κρατικής κυβερνητικής αυτής της ΕΡΤ που περιγράψαμε. Έτσι. Σωστά. Το ζήτημα είναι η υπεράσπιση αυτού που δικαιούμαστε, αυτού που θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να έχουμε. Αν λοιπόν η πληροφόρηση δεν είναι εμπόρευμα για να το έχουν στα χέρια τους μόνο οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, οι καναλάρχες, όλοι αυτοί που απαρτίζουν αυτό το αφάνκατε της DGA, θύμισε μου να σου πω για την DGA πριν, μετά, πώς το λένε, έτσι. Αν αυτό δεν είναι εμπόρευμα, με την έννοια δηλαδή ότι είναι κοινωνικό αγαθό και καλύπτει κοινωνική ανάγκη, με όμοιο τρόπο δεν είναι εμπόρευμα το οποίο ανήκει στον εκάστοτε ιδιοκτήτη, ιδιώτη, επίτρεψε μου να πω καπιταλιστή τελικά, ούτε το φαΐ του κόσμου, ούτε η θέρμανση του κόσμου, ούτε η δουλειά του κόσμου, ούτε η υγεία του κόσμου, ούτε η παιδεία του κόσμου. Όλα αυτά είναι κοινωνικά αγαθά. Όλα αυτά έρχονται να καλύψουν κοινωνικές ανάγκες. Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν ανήκουν, ανήκουν τώρα, αλλά δεν πρέπει να ανήκουν σε αυτό που έλεγα πριν. Σε ποιους δηλαδή? Σε αυτούς που ανήκει και η ενημέρωση. Σε ποιους δηλαδή? Στους πετρελαιάδες, στους εφοπλιστές, στους τραπεζίτες. Όλα αυτά που περιέγραψα, υγεία, παιδεία, θέρμανση, φάρμακα, πληροφόρηση, είναι το αντίδωρο ενός πλούτου που παράγεται σε μία χώρα όχι από τους κηφίνες αλλά από τις εργάτριες μέλισσες. Άρα λοιπόν αυτός ο πλούτος πρέπει να επιστρέφει σε αυτούς που τον παράγουν. Πώς θα επιστρέψει σε αυτούς που τον παράγουν? Προφανώς θα επιστρέψει στα πλαίσια όχι μιας αλλαγής κυβέρνησης που θα έρθει να αντικαταστήσει την προηγούμενη, που θα είναι μία από τα ίδια με τις άλλες, που θα τα διπλώσει, που θα πάει να διαπραγματευτεί. Έτσι, να είμαστε καθαροί. Αυτό που θα τα αλλάξει όλα αυτά είναι όσοι αισθάνονται με τον τρόπο που μιλάμε τα δικαιώματά τους να διαμορφώσουν εκείνη τη λαϊκή συμμαχία που το δίκαιο του εργάτη, το λέω με ένα συνθηματολογικό τρόπο, θα μετατραπεί σε μια κοινωνική πλειοψηφία. Κοινωνική πλειοψηφία. Γιατί οι λαοί δεν κάνουν πραξικοπήματα όπως κάνουν ορισμένοι. Σε μια κοινωνική πλειοψηφία η οποία θα τα ανατρέψει όλα αυτά τα οποία μας ρημάζουν τη ζωή όλα αυτά τα χρόνια και θα επιβάλλει μια άλλη εξουσία. Εκείνη την εξουσία που θα έχει τα κλειδιά της οικονομίας, που θα έχει αν θέλεις τα κλειδιά του κοντρόλ της τηλεόρασης. Αυτή η εξουσία θα είναι το ίδιο
θα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως η σημερινή? Όχι βέβαια. Θα βρίσκεται κάτω από διαρκή κοινωνικό εργατικό έλεγχο. Δεν θα κάνει ο κάθε κεδίκογλου ό,τι του γουστάρει. Πολύ απλά, γιατί δεν θα υπάρχει κεδίκογλου σε αυτή την ιστορία. Δεν θα κάνει ο Σαμαράς ό,τι του γουστάρει. Εγώ δεν μπορώ να βρω καμία άλλη λύση. Γιατί οτιδήποτε άλλο, θα μου επιτρέψει να πω κατά τη συνείδησή μου και κατά την αντίληψή μου, είναι μεσοβέζικο. Είναι επιστροφή στα ίδια. Ναι, θα χαιρώμαι, και βεβαίως, θα χαιρόμαι πολύ να μάθαινα, σαν όνειρο έτσι, ότι το Κουκουέ πήρε την εξουσία και ο Κουτσούμπας δεν θα έκανε ό,τι του γουστάρει την επόμενη μέρα, και ότι έτσι με τη συλλογικότητα αυτή την οποία περιγράφεις, που είναι συναρπαστική για μένα, οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι που συνδέονται άμεσα με την αλυσίδα παραγωγής θα μπορούσαν να αυτοδιαχειρίζονται τα πράγματα. Είναι όμορφο έτσι όπως ακούγεται, αλλά είναι εφικτό. Είναι το μόνο ρεαλιστικό πρόταγμα που μπορεί να υπάρξει. Είναι απείρως αποτελεσματικότερος αυτός ο δρόμος από το δρόμο που ακολουθούμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αν έχουμε πια μια βεβαιότητα, είναι ότι αυτός ο μονόδρομος τον οποίο μας έχουν δέσει χειροπόδαρα δεν οδηγεί πουθενά, για την ακρίβεια. Οδηγεί στον εξανδραποδισμό. Αν λοιπόν υπάρχει ρεαλιστικότερος, αποτελεσματικότερος δρόμος, δεν είναι ο παρόν δρόμος των μάταιων θυσιών. Είναι ο άλλος δρόμος, όπως τον περιέγραψα, όχι με την έννοια ότι ντε και καλά έτσι θα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει με έναν τέτοιο προσανατολισμό. Να ξανά, για αυτό το λόγο θα είστε αύριο το, σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα, το απόγευμα έξω από την ΕΡΤ. Α, να σου πω κάτι. Επειδή ακούω πολλά, πολλοί διαμαρτύρονται, δεν τους αρέσει αυτό το οποίο έγινε στην ΕΡΤ κτλ. Και επειδή έχουμε χορτάσει από μεγάλα λόγια. Οποιανού δεν του αρέσει αυτό το οποίο έγινε στην ΕΡΤ, και μιλάω τώρα για τα πολιτικά κόμματα, έτσι. Αν πραγματικά δεν του αρέσει, αύριο στη Βουλή συζητιέται μια τροπολογία, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ συγκεκριμένη. Τροπολογία αυτή την κατέθεσε το ΚΚΕ. Αλλά ανεξάρτητα ποιος την κατέθεσε, έτσι. Λοιπόν, κατέθεσε το ΚΚΕ μια τροπολογία που λέει κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Τελεία. Παύλα, παράγραφος. Διαφωνούν στο ΠΑΣΟΚ. Διαφωνούν οι κύριοι της ΔΗΜΑΡ. Όλοι οι υπόλοιποι που φωνάζουν πραγματικά διαφωνούν με αυτό που έχει γίνει. Ωραία. Θα την ψηφίσουν. Να τελειώνουμε δηλαδή. Δεν λένε ότι η δημοκρατία τους είναι μια δημοκρατία η οποία βασίζεται πάνω στο κοινοβουλευτισμό κτλ. Ξέρεις καλά ότι είναι αυτοπαγιδευμένοι μέσα στα ίδια τους τα έργα, τις ίδιες πράξεις τους, με τις ίδιες αποφάσεις που είχαν πάρει, αλλά επειδή δεν βολεύει σήμερα, αρνούνται τις αποφάσεις και το λόγο τους. Τέλος το παραμύθι όμως. Δεν είμαστε και αναγκασμένοι αιωνίως, ας πούμε, να εισπράττουμε το παραμύθι τους. Άρα λοιπόν, είναι πολύ συγκεκριμένη η κίνηση αυτή. Πολύ συγκεκριμένη. Όποιος διαφωνεί, όποιος τα εννοεί αυτά που λέει, όποιος ταράζεται το σύστημα αξιών του με αυτή την αντιδημοκρατική, όπως την ονομάζουν, την δημοκρατική εκτροπή, αν όντως ταράζεται το οικοσύστημά του το ψυχολογικό, ας έρθει να το εκφράσει και πολιτικά αύριο στη Βουλή. Ναι, και βεβαίως σήμερα χιλιάδες άνθρωποι, αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΜΕ, είναι να βρίσκονται στην Αγία Παρασκευή. Τι ώρα. Διότι το αντίδοτο. Την ώρα, Νίκο. Το αντίδοτο, λέω, απέναντι σε αυτόν τον κοινωνικό αυτοματισμό, στην υποκρισία, στο διέρη και βασίλευε, στο κομμάτιασμα της κοινωνίας, δεν είναι παρά το ένας για όλους και όλοι για έναν. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τι ώρα το ΠΑΜΕ θα είναι έξω από την ΕΡΤ? 7 η ώρα. 7 η ώρα λοιπόν, γιατί εμείς έτσι κι αλλιώς μεταδίδουμε ζωντανά όλα τα γεγονότα και από το Σύνταγμα και από την ΕΡΤ. Οκ, ας εδώ στην ΕΡΤ λοιπόν. Σε ποια ΕΡΤ? Όχι, ούτε σε καμία ΕΡΤ θα με δεις. Στην εκδήλωση, λέω, έξω από την ΕΡΤ. Στην εκδήλωση θα με δεις, εντάξει. Πού πήγε το μυαλό σου? Σε χαιρετώ. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά.